Θετικοί στον κορονοϊό βρέθηκαν δύο ποδοσφαιριστές της Γαλατά Σάραϊ Λίγες ημέρες μετά Γιώργο Πρωτοψάλτη, το μπλόκο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, που είχε προκαλέσει υπερβολικές αντιδράσεις της Άγκυρας και σε διπλωματικό επίπεδο. Λίγο μετά τι 11 το βράδυ, χθε, Μάρκο, με επίσημη ανακοίνωσή τη, η τουρκική ποδοσφαιρική ομάδα ενημέρωσε για τα δύο κρούσματα. Τόσο οι ποδοσφαιριστέ όσο και το τεχνικό επιτελείο είχαν υποβληθεί το πρωί τη Παρασκευή στον προβλεπόμενο μοριακό έλεγχο που κάνουν ανατακτά χρονικά διαστήματα. Κατά τον οποίο βρέθηκαν θετικοί δύο ποδοσφαιριστέ, οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε καραντίνα. Υπενθυμίζουμε ότι την Δευτέρα η αποστολή τη Γαλατά Σαράη είχε αρνηθεί στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος... να υποβληθεί σε rapid test όπως προέβλεπε το πρωτόκολλο. καθώς όπως δήλωσαν τα στελέχη τη τουρκικής ομάδας... είχαν στα χέρια τους αρνητικά μοριακά τεστ 72 ώρων με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείριση Κρίσεων Νίκου Χαρταλιά, απαγορεύτηκε η είσοδο στη χώρα στην Γαλατά η οποία πήρε τον δρόμο τη επιστροφή για την Τουρκία και έτσι δεν πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιήθηκε το προγραμματισμένο για την περασμένη τρίτη φιλικό α, παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Και να που βρέθηκαν θετικοί δύο ποδοσφαιριστές της συγκεκριμένης ομάδας. Γιώργο Πρωτοψάλτης, ευχαριστούμε πολύ.